Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, Αλεξάνδερ Πάνκιν, δήλωσε ότι η χώρα δεν μπορεί να εξάγει ουκρανικά λιπάσματα στην Ευρώπη, ούτε ουκρανικά σιτηρά από τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, εκτινάσοντας την τιμή των σιτηρών. Όπως δήλωσε κομψά, ξέρετε, η ποτάσα και τα ορυκτά λιπάσματα, τα σιτηρά, η δυνατότητα εξαγωγής ουκρανικών σιτηρών είναι ένα περίπλοκο κουβάρι θεμάτων. Δεν μπορούν να λυθούν άμεσα. Παράλληλα, το απόλυτο ρεκόρ έσπασε η τιμή του σιταριού στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι συναλλαγές έκλεισαν στα 548,25 ευρώ ανά τόνο μετά το εξαγγελθέν εμπάργκο της Ινδίας στις εξαγωγές σιτηρών και ειδικά μαλακού σιταριού. Στην Ελλάδα, οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις μαλακού σίτου αποφέρουν παραγωγή μόλις 200.000 τόνων, η οποία καλύπτει με τα βία στο 20% των εθνικών αναγκών. Ο πρόεδρος της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Αρτοποιών, Μιχάλης Μούσιος, δηλώνει ότι έχουμε σιτάρι για άλλους 2 μήνες. Παράλληλα, συνεχίζει και λέει: «Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και πρωτόγνωρη. Περάσαμε τόσα χρόνια οικονομικής κρίσης, βιώσαμε 2 χρόνια πανδημίας, αλλά αυτό που ζούμε τώρα δεν το έχουμε ξαναδεί στα μάτια μας». Με βάση τα στοιχεία που έχει η Ομοσπονδία αυτή τη στιγμή, η μέση τιμή του κιλού στο ψωμί διαμορφώνεται στα 2,5 ευρώ, ενώ υπάρχουν περιοχές όπου έφτασε και στα 2,60 ευρώ το κιλό.